Παραλάβαμε σήμερα τη βεβαίωση συμμόρφωσης από έναν φορέα πιστοποίησης, την TVLAS, ότι εφαρμόζουμε όλες τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας για την αντιμετώπιση του COVID, της πανδημίας του COVID, στα σχολεία και γενικά στην κοινωνία. Έχουμε πάρει την απόφαση από όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και άνοιξαν τα σχολεία, να εφαρμόσουμε πλήρως όλες τις διαδικασίες, ώστε τα παιδιά και οι εργαζόμενοι να λειτουργούν με ασφάλεια σε ένα χώρο εκπαίδευσης και παιδείας. Πρακτικά, κύριε Φώτη, αυτή η πιστοποίηση τι ακριβώς σημαίνει για το σχολείο? Αυτή η πιστοποίηση σημαίνει ότι ήρθε ένας ανεξάρτητος φορέας, ένας φορέας εμπιστοσύνης, πιστοποιημένος σε παγκόσμιο επίπεδο και έλεγξε τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε, ότι τηρούμε όλα τα μέτρα, ό,τι πρέπει να τηρείται στα σχολεία για την αντιμετώπιση του COVID. Δηλαδή ότι το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο, οι μαθητές τηρούν τις οδηγίες, τα απολυμαντικά, τα καθαριστικά και όλα ό,τι χρησιμοποιούν στο σχολείο είναι πιστοποιημένα και ελεγμένα. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και σας διαβέβαιω είναι και πολύ εύκολο. Αυτό όμως κάνει και τους γονείς και τους εργαζόμενους και τους μαθητές να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια στο χώρο που δημιουργούν και βοηθάει σε όλους να προσφέρουμε την παιδεία που θέλουμε να προσφέρουμε μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας. Δύο οικίσκους που βλέπουμε στο πρόβλημα του σχολείου, τι είναι ακριβώς? Είναι τρεις οικίσκοι, οι οποίοι είναι αν παρουσιαστεί κρούσμα, πιθανό κρούσμα COVID, τα παιδιά αυτά να τα απομονώνουμε, να τα έχουν οι νοσηλεύτριες του σχολείου μέχρι να έρθουν οι γονείς να τα παραλάβουν. Αυτό σημαίνει ότι και κάποιο παιδί που θα παρουσιάσει ίσως πυρετό θα πάει εκεί? Αυτό σημαίνει ότι... Δεν μπορείτε να γνωρίζετε από πριν αν έχει κορονοϊό ή γρήπη, είναι απλά μια ίωση? Ακριβώς. Εμείς, ναι. Ένα παιδί που θα παρουσιάσει πυρετό απομονώνεται από τα άλλα παιδιά. Όλες αυτές οι διαδικασίες μάλιστα γίνονται με τρόπο ώστε να μην στιγματίζεται, να το πούμε έτσι, το παιδί και ειδοποιούνται οι γονείς να έρθουν να το παραλάβουν. Το σχολείο έχει αυτή τη στιγμή δύο νοσηλεύτριες που ελέγχουν όλες τις ώρες, όλες τις περιπτώσεις και μιλάμε βέβαια και με τους γονείς και με τον παιδίατρο του κάθε παιδιού. Ένα μήνα τώρα που λειτουργούν το σχολείο, που λειτουργεί εδώ, οι εντυπώσεις ποιες είναι? Τα παιδιά συνήθισαν στη χρήση της μάσκας, έχουν εξοικειωθεί με τις αποστάσεις και τα μέτρα ασφαλείας? Κοιτάξτε, μας έκανε εντύπωση από την πρώτη μέρα ότι τα παιδιά ήρθαν πραγματικά συνειδητοποιημένα, όρημα και έτοιμα. Είχαν προφανώς και προετοιμαστεί το έδαφος από το σπίτι. Βρήκαν και εδώ από την αρχή ότι υπάρχει μια γραμμή που τηρείται και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Και τα μικρά παιδιά, είτε το είδαν σαν παιχνίδι πολλές φορές, χρησιμοποιούν τη μάσκα. Και τα μεγάλα παιδιά και των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου και του Λυκείου ήρθαν απολύτως όρημα και εφάρμοσαν από την πρώτη μέρα τις οδηγίες. Υπάρχει μια ψυχραιμία, υπάρχει μια πειθαρχία και στα παιδιά και σε όλους. Φέτος δηλαδή η κατάσταση είναι ακόμα πιο ήρεμα, να το πω έτσι, τα παιδιά. Πάντα ήταν καλό το περιβάλλον, αλλά φέτος τα παιδιά ήρθαν πιο ήρεμα, πιο όρημα, πιο έτοιμα να πειθαρχήσουν. Και από την πρώτη μέρα δεν υπήρχε κανένα θέμα, ούτε να μην φορέσουν τη μάσκα, ούτε να μην το οτιδήποτε. Ούτε υπήρξε κάποιο θέμα από κάποιο γονιό. Ήταν δηλαδή αρκετά εύκολα τα πράγματα. Βέβαια, να λέμε ότι σε όλα αυτά πρέπει να προσέχεις, πρέπει να τηρείς τους κανόνες. Καλό είναι να υπάρχει και λίγη τύχη. Γιατί τα παιδιά δεν είναι απομονωμένα, κλεισμένα σε ένα σχολείο ή σε ένα σπίτι. Τα παιδιά κυκλοφορούν και στην πλατεία, κυκλοφορούν και οπουδήποτε άλλο που μαζεύονται και παιδιά. Και κανόνες και εκτός σπιτιού. Βέβαια, το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά είναι να εφαρμόζουν τους κανόνες και εκτός σχολείου. Δηλαδή, δεν είναι το μήνυμα τηρείτε αποστάσεις στο σχολείο, φορέστε μάσκα στο σχολείο. Τηρήστε αποστάσεις παντού, φορέστε μάσκα και στα σούπερ μάρκετ και όπου αλλού πηγαίνετε. Προσέχετε το συγχρονισμό, γιατί παιδιά είναι, πρέπει να παίξουν, πρέπει να κάνουν διάφορα πράγματα. Αλλά αν τους εξηγήσεις λίγα πράγματα, το καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν ότι την Παρασκευή το βράδυ στην πλατεία πρέπει να προσέξουν. Πρέπει να πάνε στην πλατεία, πρέπει να χαρούν, αλλά πρέπει και να προσέξουν λίγο.